Κωνσταντίνος Γρίβας για τη συνέχεια, μετά από πολύ καιρό. Θα ακούσουμε τον καθηγητή γεωπολιτικής σχολή Ευελπίδων και βέβαια διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εσείς τα λέτε, τα ξαναλέτε, ότι άμα δεν έχεις νύχια να ξυστείς, περιμένεις από τους άλλους. Αλλά εδώ υπάρχει και η αδυσόπιτη επικαιρότητα που πάει εκ παραλλήλου. Ακούγαμε προηγουμένως τον συνάδελφό μου τον Κώστα τον Βενιζέλο τη Λευκοσία. Πενταμερείς άτυποι για το Κυπριακό, έναρξη διερευνητικών 61ος γύρος, όπου η ελληνική πλευρά λέει: παιδιά, συζητάμε να δούμε, να αναγνώσουμε τι θέλει η άλλη πλευρά. 60 κύκλους έχουμε κάνει, λες, και δεν ξέρουμε τι θέλουν. Θέλω να μου πείτε τι φαντάζεστε ότι πια δρομολογείτε. Ναι, κοιτάξτε, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλαδή το να συζητάμε για να δούμε τι μπορούμε να συζητήσουμε, δηλαδή αυτό που διαρρέεται, εν πάση περιπτώσει, ότι εμείς δεν πρόκειται να συζητήσουμε οτιδήποτε περαιτέρω πέραν από τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών, που παρεπιπτόντως έτσι τότε δεν βλέπω και το λόγο να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν θέλει με κανένα τρόπο να μια παρόμοια προσέγγιση και αντιθέτως θέλει μια έτσι ολιστική συζήτηση περί των πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και έτσι να είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη στιγμή είναι μια εντελώς λανθασμένη κίνηση, δεδομένου ότι η Ελλάδα αυτό που θα έπρεπε να κάνει και προς στιγμήν φάνηκε ότι προσπαθούσε να το κάνει, ήταν να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο, το διπλωματικό της χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε να αναπτύξει σχέσεις με χώρες κρίσιμης σημασίας στο διεθνές σύστημα, ξεκινώντας με ένα σύστημα από τη Γαλλία και έφτανε μέχρι την Ινδία, έτσι ώστε να περιχαρακώσει την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, να αναπτύξει αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, πολυμερείς συμμαχίες κλπ. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα και αντιθέτως θέλεις, δείχνεις ότι δεν έχεις κάποιο φοβερό πρόβλημα με την Τουρκία και προσπαθείς να τα βρεις, τότε όλη αυτή η προσπάθεια μένει στον αέρα. Να το πούμε πολύ απλά, ότι δεν θα είναι πάντοτε εκεί ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Σαουδάραβες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ούτε οι Ινδοί, ούτε κανένας. Και αυτούς προσπαθεί να τους προσεγγίσει εκ νέου η Τουρκία. Οπότε, εάν εσύ δείχνεις ότι δεν έχεις καμία διάθεση να κινηθείς στο να διαμορφώσεις αυτή τον περιοριστικό κλειό γύρω από την Τουρκία και αντιθέτως ο στόχος σου είναι να βρεις τρόπο να συζητήσεις με την Τουρκία, τότε όλη αυτή η τρομακτικά μεγάλη γεωπολιτική ευκαιρία παρουσιάζεται μια φορά σε αιώνες μέσα, καταραίει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, δεν μιλάμε για διερευνητικές επαφές για το τι μπορούμε να συζητήσουμε. Η πίεση από το εξωτερικό είναι να συζητήσουμε για τα πάντα. Και αυτό σημαίνει να συζητήσουμε για τα πάντα. Εννοούμε να συζητήσουμε για το πόσο θα υπάρχει η Ελλάδα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη. Η Τουρκία δεν θέλει να τα βρει με μας. Θέλει να δει τι κομμάτια θα αρπάξει από εμάς. Λοιπόν, παρόμοιες συζητήσεις δεν γίνονται εκτός αν έχεις κάνει ένα πόλεμο και έχεις ιτηθεί. Και για την ακρίβεια, έχεις ιτηθεί με πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους πράγματα θα πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία, για το αν θα έχουμε το δικαίωμα να έχουμε 12 ναυτικά μίλια, για το αν θα είναι στρατιωτικοποίηση, αν θα πάμε σε αποστρατικοποίηση των νησιών, για το θέμα της Θράκης. Δηλαδή, μόνο και μόνο τα θέματα που τίθενται στην ατζέντα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και επίσης πρέπει να κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι ο εξωτερικός παράγοντας, ο δυτικός παράγοντας, ο ευρωπαϊκός παράγοντας αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα η Γερμανία κυρίως, είναι ξεκάθαρα φιλοτουρκική. Είναι ξεκάθαρο ότι προωθεί τουρκικά συμφέροντα. Οπότε έχω τεράστια δυσκολία
να κατανοήσω γιατί οθούμεθα αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή τη στιγμή που έχει προκύψει μια άλλου είδους ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας μέσω αυτής της πολυμερούς συνεργασίας που είπαμε πριν, ειδικά αυτή τη στιγμή οθούμεθα σε ένα διάλογο που κατά τα φαινόμενα μας οδηγεί σε μια έτσι διαδικασία εφόλης της ύλης. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Και εγώ αναρωτιέμαι ακούγοντάς σας, γιατί και το Ισραήλ με το οποίο φαίνεται αμυντικά να έχουμε έρθει τόσο κοντά, να μην ξανασκεφτεί την πρόταση του Ερντογάν να συζητήσει και με την Τουρκία, αφού συζητάμε εμείς. Ναι, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό που σας είπα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και οι υπόλοιπες χώρες. Σωστά. Ακόμη και τη Γαλλία έχουν προσεγγίσει εκ νέου οι Τούρκοι. Λοιπόν, οπότε. Συμμαθητής, λέει, του Μακρόν είναι ο νέος πρεσβευτής στο Παρίσι της Τουρκίας. Ναι. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές. Κοιτάξτε, μιας και αναφέρεστε στην Ευρώπη. Ακούστε. Ο Ερντογάν αξίωσε χθες, μίλησε με την κυρία Ντελάιεν. Αξίωσε λοιπόν να δοθεί βίζα για την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Τούρκων πολιτών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενεργοποιηθούν εκ νέου οι ενταξιακές συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και δίνει και ένα αντάλλαγμα. Τη νέα συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης. Ξέρετε τι του είπε η κυρία Ντελάιεν και ο κύριος Μπορέλ? Πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, πρόεδρε Ερντογάν. Γράφει η πρόεδρος της Κομισιόν και λέει ο κύριος Μπορέλ. Έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το διάλογο με την Τουρκία. Αν υπομονώ να καλωσορίσω τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Ερώτημα, κύριε Γρίβα. Εμείς δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τρέχει τίποτα 2 χρόνια δηλαδή. Ναι. Αυτό για όσους συνεχίζουν να έχουν ψευδεστήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, για μένα νομίζω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη στιγμή, είμαστε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα υφίσταται πιέσεις από το εξωτερικό και δυστυχώς και από εδώ και από συγκεκριμένα κέντρα μέσα στην Ελλάδα, όχι να προχωρήσει σε κάποια εξομάλυνση, να παραχωρήσει κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας, γιατί περί αυτού μιλάμε. Όταν μιλάμε για συζήτηση εφόλης της ύλης, μιλάμε για να δούμε τι κομμάτια από την εθνική μας υπόσταση, από τις σάρκες της Ελλάδος θα δώσουμε στην Τουρκία, με προοπτική να την χορτάσουμε και να την κατεφράσουμε. Τα οποία είναι ανήκουστα να συζητιόνται. Λοιπόν, ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που διαραίονται και που φαίνεται να ισχύουν, να μην ισχύουν και απλώς να είναι μια τακτική κίνηση της κυβέρνησης και να θέλει να ατρανοποιήσει έτσι τις πιέσεις, δείχνοντας ότι θέλει να το συζητήσει και στην πραγματικότητα τελικά να μην προχωρήσει τίποτα και να παραμείνουμε ο καθένας στις θέσεις τους. Εμείς δηλαδή ότι θα συζητήσουμε μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες και οι Τούρκοι θα ζητάνε τα πάντα. Αλλά ακόμη και έτσι είναι μια λάθος κίνηση, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, γιατί περνάει πολύ λανθασμένα μηνύματα, όχι μόνο προς την Τουρκία, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ η Ελλάδα έπρεπε να βγει μπροστά, να προχωρήσει σε αυτά που έχει ξεκινήσει ήδη, δηλαδή τα ανοίγματα αυτά που έχει κάνει με όλες αυτές τις χώρες της περιοχής. Παραλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο ενός συστήματος που ξεκινάει από τη Γαλλία και φτάνει στην Ινδία, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μια συμπαγής γεωπολιτική δομή, να περιχαρακώσει την Τουρκία και να τοποθετήσει και την Ελλάδα στον πυρήνα του νέου διεθνούς συστήματος. Και αυτά τα πράγματα τα έχουν ξεκινήσει. Είναι προς τιμήν τους, μάλιστα, της ελληνικής κυβέρνησης ότι έχουν ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες. Αλλά δεν μπορείς από τη μία να κάνεις αυτό το πράγμα και από την άλλη να το πουλάς, να το πούμε έτσι, δείχνοντας σε όλους αυτούς τους παίχτες, τους διεθνείς ρόντες, ότι εσύ δεν πολύ ενδιαφέρεσαι, εν πάση περιπτώσει, τελικά γι' αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργείς ως ανύπαρκτος από τη μία παίχτης και από την άλλη να περιμένεις να δημιουργήσεις αυτό το σχήμα. Είναι η λάθος στιγμή για να ξεκινήσεις ακόμη και αυτές τις ασφαλείς συνομιλίες με την Τουρκία, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Κύριε Γρυβά, ρωτούν εδώ ακροατές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και χθες και σήμερα λέει ότι αυτό που είπατε, ότι το μόνο που πάμε να συζητήσουμε, να διερευνήσουμε είναι αν υπάρχει πεδίο για μια προκαταρκτική, έτσι, όχι συμφωνία,
πιο συγκροτημένη συζήτηση περί ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για θαλάσσιες ζώνες. Έτσι βάζεις μέσα και την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Μεγάρου Μαξίμου με αυτές τις διατυπώσεις? Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι υπάρχει γενικότερα η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι ότι δεν υπάρχει μια συμπαγής έτσι, αντίληψη στην κυβέρνηση και υπάρχουν διάφορες τάσεις. Η πιο ρεαλιστική και η πιο παραχωρητική. Κοιτάξτε, εάν αρχίσουμε, μόνο η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα είναι θέματα που συζήτηση. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουμε στη διαδικασία κυριολεκτικά ακροτηριασμού της Ελλάδος. Δηλαδή είναι συζητήσεις οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εν πάση περιπτώσει, και δεν πρόκειται να γίνουν. Αλλά οτιδήποτε άλλο και να συζητήσουμε είναι συζήτηση που γίνεται μετά από πόλεμο, επαναλαμβάνω, όταν έχεις χάσει και παραδίδεις κομμάτια εθνικής σου κυριαρχίας και έχεις αφαιθεί στο έλεος του νικητή. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Και άρα στιγμή, λέτε ότι υπάρχει ένα κλίμα, λες και έχεις κάνει πόλεμο και έχεις χάσει και πας να συζητήσεις όρους. Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε και από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι ξεκάθαροι σε αυτά που ζητάνε και εμείς είμαι ξεκάθαροι σε αυτά που επίσης δίνουμε, βάζουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται υπάρχει χάσμα, τότε απορώ γιατί πράγμα πάμε να συζητήσουμε. Εκτός αν δεν είμαστε, εμείς ξεκάθαροι. Γιατί ακριβώς, καλά το λέτε, ο Τσαβούσογλου Μαρτυριάρη, λέω εγώ από το πρωί τον λες, ψεύτη δεν τον λες μέχρι τώρα σε αυτά που έχει πει. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, εκ παραλλήλου έρχεται και η πενταμερής που είμαστε και εμείς μέσα πάλι. Και η Τουρκία. Για την Κύπρο, τυχαίο? Όχι, όχι. Είναι κομμάτια του ίδιου παιχνιδιού. Δηλαδή η Τουρκία ξεκάθαρα θέλει να προχωρήσει σε αυτή την επίλυση εντός εισαγωγικών του Κυπριακού δια της αποδόμησης της κυπριακής δημοκρατίας. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί. Αυτό είναι κάτι που ισχύει εδώ και χρόνια, ότι η Τουρκία, ειδικά η σημερινή Τουρκία, θέλει να ακροτηριάσει το ελλαδικό σύστημα, το ελληνικό γεωπολιτικό σύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις δύο κρατικές οντότητες, την Ελλάδα και την Κύπρο, με προοπτική να επεκτείνει τον εαυτό της προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με βάση έδραση σε αυτή την κυριαρχία, σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του κόσμου, να μπορέσει να κινηθεί μετά και στον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλει στην Ασία. Είναι ξεκάθαρες οι γεωπολιτικές στοχεύσεις της Τουρκίας, δεν τις κρύβει, τις λέει. Οπότε εμείς απορώ γιατί πράγμα συζητάμε. Όχι μόνο η Ελλάδα, και η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή. Συζητάει για το αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Έχω μεγάλη δυσκολία. Κρατώ αυτό που είπατε, αρνητικές και επικίνδυνες καταστάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω προς το κλείσιμο, επειδή το έχετε θίξει, στο πρώτο που το έχει θίξει, ανύποπτο χρόνο, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ότι παιδιά, μην περιμένετε κάθε φορά τον ένα ή τον άλλον. Αν μας ξυνίζει ή αν μας κάνει τα αγγλικά μάτια ο Biden που έρχεται τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί είδαμε και τον προηγούμενο, τον Τραμπ. Το θέμα είναι εσύ τι είσαι αποφασισμένος να κάνεις, και θέλω να μου το αναλύσετε με τη δική σας οπτική υπό το εξής πρίσμα. Παρατηρώ ότι η Τουρκία έχει μια πρεμούρα τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πρεμούρα να γίνει και η μεσογειακή συνδιάσκεψη, αυτή την οποία εμείς είπαμε δεν πάμε, βάλαμε τους Αιγύπτιους να πούνε δεν πάνε, τους Ισραηλινούς δεν πάνε. Και τελικά στο κείμενο συμπερασμάτων εμείς τα αφήσαμε να υπάρχει ό,τι θα γίνει. Λέω λοιπόν, πώς αυτή η πρεμούρα συνδέεται και με το τουρκολιβικό, για το οποίο αλήθεια, κύριε Γρίβα, άμα θες διερευνητικές, το πρώτο πράγμα που ζητάς στην Τουρκία είναι να κυρώσεις το παράνομο. Διότι τι θα οριοθετήσεις, λες ότι έχεις υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Πώς θα την οριοθετήσεις κάτω από την Κρήτη, όταν αυτοί έχουν μνημόνιο παράνομο με τη Λίβη? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μήπως αυτή η πρεμούρα της Τουρκίας συνδέεται με το ότι διαγνώστηκε ότι αν έρθει η ώρα της άσκησης εξωτερικής πολιτικής Biden, όχι γιατί αγαπάει την Ελλάδα, αλλάζουν και τα δεδομένα στην περιοχή και βιάζεται? Ναι, η Τουρκία γενικά προσπαθεί να πλασαριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε μια τέτοια θέση που στον μπραντεφέρ που θα έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι κι αλλιώς θα το έχει, να μπορεί να διεκδικήσω στο δυνατόν περισσότερα. Οι σχέσεις η Τουρκίας με Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σχέσεις
ανταγωνισμού μεν, αλλά και με προοπτική να τα ξαναβρούνε. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι όποιες πιέσεις ασκούνται από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία είναι με προοπτική να ξαναρημουλκίσουν την Τουρκία προς το δυτικό στρατόπεδο. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει λογική μαστιγίου και καρότου. Δηλαδή, πιέσεις, αλλά ταυτόχρονα θα δοθούν και ανταλλάγματα. Και η Τουρκία προσπαθεί με όλο αυτό την πολιτική της να έχει και αλλού πατήματα, ώστε να μπορέσει μετά να επαναδιαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της στο διεθνές σύστημα. Οπότε, για μία ακόμη φορά επιμένω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από κανέναν άλλον, εκτός αν κινηθούμε εμείς. Από την άλλη όμως, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν κάποιες πιέσεις. Το εμπάργκο, ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση, τα οποία δίνουν πολύ μεγάλα πλέον εκτήματα στην Ελλάδα και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και δυστυχώς η τραγικότητα είναι ότι φέτος έχουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση και φοβάμαι, λέει, μήπως αντί για εθνικές εορτές έχουμε άλλα δράματα. Καλημέρα από τη Μεγίστη. Όχι, ρε Παναγιώτη, μην είσαι τόσο απεσιόδοξος. Ακούστε όμως τώρα εδώ το φίλο το Δημήτρη. Λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Γρίβα. Διαισθάνεται κατά κάποιο τρόπο ότι ίσως τα περισσότερα θέματα έχουν ήδη συζητηθεί και εν τέλει συμφωνηθεί στο παρασκήνιο και με την Τουρκία, και το πρόβλημα όλο είναι η διαχείριση κοινής γνώμης και η αποδοχή, ακόμη και με πρόωρες εκλογές, λέω εγώ? Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ωστόσο, είναι μια ανησυχία, τι να σας πω, και εγώ συμμερίζομαι, αν μη τι άλλο, ότι όχι βέβαια όλο το σύστημα εξουσίας, αλλά ένα μεγάλο του κομμάτι, το κομμάτι εν πάση περιπτώσει που λειτουργεί περισσότερο υπέρ αλλοτρίων συμφερόντων και πολύ λιγότερο υπέρ των εθνικών συμφερόντων, μια χαρά θα μπορούσε να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και μια χαρά θα μπορούσε να προωθεί παρόμοιες έτσι λογικές. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι υπερβολικές ανησυχίες ημών και δεν έχουν βάση. Ο φίλος ο Παύλος από το Λονδίνο. Καλημέρα, λέει, κύριε Γρίβα. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με το θέμα, και ας μην είναι οι δήμονες όπως ο κύριος Γρίβας, συμφωνούν και ανησυχούν πολύ. Αλλά υπάρχει μια ερώτηση. Πώς ξεφεύγεις πρακτικά από αυτό τον όλεθρο, την παγίδα που στείνεται για την πατρίδα? Και θυμίζει εδώ ότι, κύριε Γρίβα, εσείς έχετε μιλήσει και για πέμπτη φάλαγγα στο ελληνικό σύστημα ελίτ. Έτσι. Ναι, είναι, παρόλο που ακούγεται βαρύς όρος, είναι δεδομένο και το βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συστήματος εξουσίας, παραλαμβάνω εγώ, δηλαδή ένα πολύ ευρύτερο μέγεθος, το οποίο προωθεί τον αυτοχειριασμό της Ελλάδος υπέρ της πρόθεσης αλλότριων συμφερόντων, είτε δυτικών είτε ανατολικών. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε, υπάρχει και είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι είναι στο περιθώριο, εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε. Για να κλείσω με αυτό, είναι πολύ κακή η συγκυρία, για να θα ξαναπώ αυτό το πράγμα, ότι από τη στιγμή που έχει προκύψει μια πολύ μεγάλη γεωπολιτική ευκαιρία που εμφανίζεται μια φορά στον αιώνα, να το πω εγώ, αλλά είναι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, δηλαδή ότι αλλάζει το διεθνές σύστημα, η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα σε πάρα πολλούς και προκύπτει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα να αποτελέσει τον πυρήνα ενός αντιτουρκικού άξονα που να ξεκινάει από την Γαλλία και να φτάνει στην Ινδία και να μπορέσεις και να ελέγξεις την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο και κυρίως να πλασαριστείς στο διεθνές σύστημα, να ανέβεις κατηγορία, να το πούμε έτσι, να πλασαριστείς ως πολύ πιο σημαντικός παράγοντας από ό,τι σε σήμερα και να παραμείνεις και φυσικά μέσα στο δυτικό κόσμο ως αναβαθμισμένη δύναμη. Λοιπόν, όταν προκύπτει αυτό το πράγμα, δεν κάνεις συζητήσεις με τον αντίπαλό σου και προσπαθείς να τα βρεις τεινάζοντας τον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι η πολύ λάθος συγκυρία. Λοιπόν, έστω και αν δεν ισχύουν όλα αυτά που λέμε, τα επικίνδυνα και πολύ απλά γίνεται μια τακτική κίνηση για να δούμε τι μπορούμε να συζητήσουμε και εν τέλει να καταλήξουμε σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών θέσεων. Κύριε Γρίβα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα. Καλά.